Είσαι έτοιμος. Μετά θα κάνουμε και... Ξεκινάμε. Κουβέντα με κάμερας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι καλησπέρα σας. Πρεμιέρα απόψη για τα ενδοεπτερόητα που συνεργασία με την Μπέλα Τηλεόραση θα ανακρίνουν συσσαγωγικά βέβαια στο ιντερνετικό αλλά και τηλεοπτικό έργο τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, βουλευτή Μαθίας κ. Άγγελο Τόλκα. Η συνέντευξη δίνεται στο πολιτικό του γραφείο, στην Άωσα. Κύριε Υφυπουργέ, καλώς σας βρίσκουμε. Γεια σας και καλή αρχή και σε εσάς και στην εκπομπή σας. Συζητώντας με τον πατέρα σας, μας περιέγραψε ως τον ένα εκ των τριών γιών, ο οποίος είχε το μικρόβιο της πολιτικής στο πολιτικό τέμα τα μαθητικά του χρόνια. Προφανώς αναδροθήκατε πολιτικά στην εποχή του Σιμίτη και δεν πιστεύω να είσαι με τον Ανδρέα Παπαδρέου, ήσασταν νεαρός μικρός τότε. Έχει άργη ιστορική συνέχεια και πολιτική ευθύνη το Πασόκ από το 1981 που βρίσκεται στην κυβέρνηση μέχρι τώρα. Γιατί βλέπουμε τον σημερινό Πρωθυπουργό και Πρόεδρό σας, ο οποίος αποστασιοποιείται πολιτικά από εκείνη την περίοδο, στην οποία όμως υπήρξε και πρωτοπλασιάτος τέλεχος, αφού είναι ο βουλευτής από το 1981, αλλά και υπουργός. Και η Ελευθερία δεν έχει καμία σχέση στη σημερινή περίοδο με όλες τις προηγούμενες περιόδους που αναφέρατε. Είναι μια πρωτόγνωρη περίοδο. Είναι μια στιγμή κρίσης για τη χώρα. Είναι μια στιγμή την οποία δεν έχουμε ξαναπεράσει τουλάχιστον στα όρια και στα πλαίσια της ανταπολίτευσης. Είναι ουσιαστικά η είσοδος σε μια άλλη εποχή και η μετάβαση από μια προηγούμενη πολιτική η οποία παρθώς λέτε ότι ναι, υπήρξαν κακές στιγμές διαχείρισης και πολιτικής, υπήρξαν στιγμές τις οποίες σήμερα δεν τις θυμόμαστε με θετικό μάτι. Υπήρξαν όμως και μεγάλες επιτυχίες για τη χώρα όλη αυτή την περίοδο, οι οποίες έχουν εξασφαλίσει μια σταθερότητα για τη χώρα και έχουν βάλει ψηλά τον πύχη για την Ελλάδα μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, μέσα στο ευρώ, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό το οποίο πρέπει να θυμόμαστε. Και από εκεί και πέρα όμως, αυτό το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι σήμερα μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική περίοδο και μια εντελώς διαφορετική εποχή. Μια εποχή όπου έχει κληθεί μια κυβέρνηση και αν θέλετε και μια πολιτική γενιά να αναλάβει ευθύνες του παρελθόντος, να κάνει υπερβάσεις συλλογικές αλλά και προσωπικές μέσα σε μια περίοδο αστάθειας που δεν υπάρχει καμία σταθερά. Μάλιστα. Είναι μια απάντηση στην οποία θα την κρίνουν βέβαια και οι τηλεθεατές μας. Εγώ λέω και πάλι επιμένω, αν ξυπνούσε κάποιος ένας οπαδός του Πασόκ 37 χρόνια μετά από ένα κόμμα, εισαγωγικά βέβαια και υποθετικά όλα αυτά. Ένας οπαδός του Ανδρέα του 1974. Πιστεύετε ότι θα αναγνώσετε τη σημερινή κυβέρνησή σας ψήγμα του σοσιαλισμού? Είστε σήμερα τελικά, με όσα αυτά δηλώνει και ο κ. Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή σας, παραμένετε σοσιαλιστές? Τι σχέση έχει ο σημερινός κυβερνητικός μηχανισμός με τον Σάκη τον Καράγιωργα, με τη Μελίνα τη Μερκούλη, με τον Γιάννη τον Χαραλαμπόπουλο, με τον Γιάννη τον Λευρά, οι οποίοι ευαγγελίστηκαν μαζί με τον Ανδρέα Παπανδρέου το 1974 του σοσιαλισμού, είχαν μια αυξητική αριθμητικά πορεία ως τις εκλογές του 2018 του 1981. 30 χρόνια συμπληρώνονται σε λίγες μέρες, κύριε Υφυπουργέ. Υπάρχει κάποια σχέση του σοσιαλισμού όπως τον εμπνεύστηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου με τη σημερινή κατάσταση στην κυβερνητική? Ο Ανδρέας Παπανδρέου από τότε είχε πει κάτι. Ή εμείς θα αφανίσουμε το χρέος ή το χρέος θα αφανίσει τη χώρα. Και αυτό είναι τόσο επίκαιρο όσο και τότε. Όπως επίσης όμως σας ξαναείπα ότι είναι δύο διαφορετικές εντελώς περίοδοι τις οποίες δεν μπορούμε να συγκρίνουμε. Αναφέρατε στελέχη τα οποία με την προσωπική τους στάση, το προσωπικό τους ύφος και ήθος, αλλά και τη μεγάλη δουλειά και προσπάθεια είχαν προσφέρει πολλά στην πατρίδα και σήμερα έχουμε κατακτήσεις για τις οποίες και αυτοί αγωνίστηκαν. Σήμερα όμως είναι άλλες οι ανάγκες. Είναι άλλες οι προσδοκίες, είναι άλλα πολλά τα προβλήματα και καλούμαστε να τα αντιμετωπίσουμε αυτά. Αν με ρωτάτε για τον σοσιαλισμό ή μη σοσιαλισμό, εγώ θα σας απαντήσω ένα πράγμα. Με το οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται σήμερα, η κάθε προσπάθεια που γίνεται σήμερα έχει και οφείλει να έχει μία κυρίαρχη στόχευση. Να μην υπάρξει κάποια ανώμαλη εξέλιξη έτσι ώστε να προσβάλλει ακόμα και αυτά τα αυτονόητα που θεωρούμε σήμερα, το χαμηλότερο για μεσαίων τάξεων. Θεωρείτε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα αυτονόητα στις μικρές και μεσαίες τάξεις όταν η ανεργία καρπάζει ανεπίσημα στο 20%? Και δεν είναι προβλήματα αυτά τα οποία αναφέρεται και για την ανεργία και για τη μεγάλη ανεργία που υπάρχει και ειδικά στους νέους
και ειδικά μια νέα γενιά που χρεώνεται προβλήματα και παθογένειες του παρελθόντος για την Ελλάδα, για τη χώρα μας, και έχουμε συζητήσει πολλά για αυτά, αν θέλετε. Αλλά θεωρώ σήμερα ότι μια οποιαδήποτε άλλη αρνητική εξέλιξη για τη χώρα, οποιαδήποτε άλλη αρνητική εξέλιξη προσπαθούμε να αποφύγουμε, θα έχει πολύ χειρότερα για όλους μας. Θα έχει πολύ χειρότερα για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ευνοημένοι. Δηλαδή τους 1 εκατομμύριο άνθρωποι αυτή τη στιγμή που δεν έχουν ούτε να ψωνίσουν, ούτε να φάνε, ούτε να πληρώσουν τους φόρους που επιβάλλετε εσείς μέσα από το μνημόνιο και το μεσοπρόθεσμο. Καλώς ή κακώς θα τους ζητήσουμε στην πορεία. Αυτούς δηλαδή θεωρείτε ότι ενδιαφέρονται αν θα πτωχεύσει η χώρα με την λογική που εσείς θέτετε. Ένας άνεργος είναι άνεργος. Δεν έχει να φάει, δεν μπορεί να μπει στο Ταμείο Ενεργείας, γιατί χρειάζονται κάποιες διαδικασίες που δεν τις διαθέτει. Και αυτόν τον άνεργο, εσείς τον κάνετε τώρα, αν έχει ένα οικογενειακό εισόδημα πάνω από 12.000 ευρώ, να πληρώσει και αυτά τα αυξημένα χαράτσια. Αυτόν τον άνεργο πώς θα το δείτε στα μάτια αύριο, ένα συμπολίτη σας άνεργο, ο οποίος δεν έχει να φάει, δεν έχει να βάλει πετρέλαιο, δεν έχει να πληρώσει τις υποχρεώσεις των παιδιών του. Πιστεύω προσωπικά και το λέω ότι σας έστειλε ένα mail λέγοντάς σας, γράφοντας πώς θα ζήσει. Ένας άνεργος, πώς θα μπορέσει να ζήσει ένας άνεργος που έχει να πληρώσει το φροντιστήριο των παιδιών του, το οποίο στην τρίτη ηλικία αγγίζεται 700 ευρώ το μήνα, όταν έχει να πληρώσει με πετρέλαιο 95 λεπτά, όταν το ΦΠΑ στα βασικά κατανοητικά αγαθά πήγε στο 23%. Δηλαδή υπάρχει μια λογική την οποία ίσως την δέχονται και την ασφάλιζονται ή του Κολονακιού ή κάποιοι μεγαλοαστοί στην Αθήνα, οι οποίοι έχουν λεφτά και όντως το να πληρώσουν και 2 και 3.000 και 5.000 ευρώ δεν τους αγγίζει, αλλά αυτούς τους ανέργους ή τους μισθωτούς ή τους αγρότες στην Ιμαθία, πώς θα τους πεις ότι είναι αγγεί όλα αυτά τα μέτρα. Καταρχήν, επειδή αναφέρονται πολλά και. Ξεωρίζουμε ότι είναι καλές απαντήσεις και πάμε. Ασπίζουμε στην άκρη για τους πλούσιους ή τους κολονικιούς, δεν μας πω και από την άποψη ότι μιλάμε για την Ιμαθία και μιλάμε για εδώ. Τον άνεργο ο οποίος σήμερα έχει αυτά τα προβλήματα, τον άνεργο για τον οποίο έχει δημιουργηθεί μια ασφυκτική κατάσταση για τους πολλούς συμπολίτες μας τους οποίους έχει, και όχι μόνο για τους ανέργους, δημιουργηθεί μια ασφυκτική κατάσταση. Υπάρχουν σήμερα προβλέψεις και για αυτές τις κατηγορίες, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν όσο θα επιβαρυνθούν άλλοι. Όμως, παρουσιάζεται και μια πλειάδα επιλογών ή μια πλειάδα προκλήσεων για τον κάθε άνθρωπο σήμερα. Σκεφτείτε μια άλλη περίπτωση που δεν θα υπάρχει ούτε καν αυτό. Ούτε το ελάχιστο, αν θέλετε, επίδομα αναργίας. Ούτε τις ελάχιστες προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιος στο επίδομα αναργίας. Ούτε τις προϋποθέσεις αυτές τις οποίες συζητάμε και ξεκαθαρίζουμε όλο αυτό το διάστημα για να μπορέσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα και για τη χώρα. Και κάτι άλλο όμως. Άρα, γιατί μας εξοργίζει περισσότερο. Και εγώ θα σας πω. Μας εξοργίζει περισσότερο μόνο ο σημερινός άνεργος με όλα τα δίκαια που έχει και τις ανάγκες που έχει. Και δεν μας εξοργίζει μια κατάσταση που μέχρι τώρα είχαμε τόσο καιρό με συντάξεις οι οποίες δεν ήταν δίκαιες, με συντάξεις οι οποίες ήταν πολύ νωρίτερα από τα όρια ηλικίας που έπρεπε να είναι, με, αν θέλετε, παχυλές, αμοιβές. Και σε οποιασδήποτε ηλικία στη στιγμή που αυτές τις στερούνται άλλοι. Όχι, νομίζω ότι εκεί λοιπόν τίθενται θέματα δικαιοσύνης και σήμερα πολύ περισσότερο τίθενται θέματα κοινωνικών δικαιωμάτων. Άρα λοιπόν αυτά πρέπει να αλλάξουν. Και αυτά τα αλλάξουν. Και με τα μέτρα τα δύσκολα που δυστυχώς πρέπει να τα περάσουμε και τα περνάμε και με αποφάσεις άλλες για τις υψηλές συντάξεις και με αποφάσεις άλλες για το εφάπαξ και όλα τα λοιπά. Πιστεύω ότι κανένα δεν διαφωνεί με τα μέτρα που λέτε για το χαμήλωμα των συντάξεων ή των μεγάλων μισθών. Και από εκεί και έπειτα, όμως, θα πρέπει ακριβώς να εξασφαλίσουμε αυτό. Αυτές τις ασθενείς ομάδες, οι οποίες σήμερα πιέζονται περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους, την στιγμή που η χώρα ξεπεράσει την κρίση, τη στιγμή που η χώρα μπορέσει να ξαναγεί μπροστά, να έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε αυτές οι πραγματικά κοινωνικές ομάδες να μπορούν να έχουν περισσότερα προνόμια και περισσότερες δυνατότητες. Και εκεί είναι και η κοινωνική δικαιοσύνη. Να πούμε όμως, κύριε Υπουργέ, ότι και εσείς θέσατε το πρόσφατα, μάλλον δεν ξέρω αν περάσει από τη Βουλή, δεν ψηφίστηκε ακόμα. Βάλατε με το φορολόγητο 5.000 ευρώ, δηλαδή 350 ευρώ το μήνα. Δηλαδή θα πείτε σε μια γιαγιά στο χωριό τώρα που παίρνει μια σύνταξη από το ΙΚΑ, από το ΟΓΑ, 350 ευρώ, θα τη πείτε μετά από εκείνο το ποσό τα 5.000 το χρόνο ότι είναι πλούσια και πρέπει να τη φορολογήσει. Όχι, καθόλου δεν λέει. Κανεί δεν λέει ότι το φορολόγητο είναι πλούσιο. Κανεί δεν το λέει αυτό το πράγμα. Ναι, αν πάρει 6.000 θα πληρώσει 100 ευρώ φόρο με το δεύτερο. Περιμένετε να δούμε αν θα είναι ακριβώ έτσι όπω θα λέτε, γιατί έχουμε στην πορεία και ένα εθνικό φορολογικό μέσα από το οποίο θα μπορέσουμε να κατακτήσουμε και προποθέσει κοινωνική δικαιοσύνη για τα χαμηλά εισοδήματα,
ακόμη και για αυτούς οι οποίοι είναι στο φορολόγητο από το 5.000 και σε αυτά τα χαμηλά φορολόγητα. Ένα φορολόγητο το οποίο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως ισχύει σαν μέσος όρος. Δεν λέει κανείς σήμερα ότι αυτό είναι ευχάριστο, δεν λέει κανείς σήμερα ότι αυτό είναι εύκολο. Λέμε όμως και τονίζουμε σε κάθε περίπτωση ότι βιώνουμε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο με εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Να πούμε όμως ότι και ο σημερινός Υπουργός Οικονομικών τον Ιούλιο του 2011 έλεγε ότι δεν μπορούν να πάρθουν μέσα όπως το χαράτσι που χαράτσι αγωγικό, όπως θέλετε, όπως το που βάλατε στη ΔΕΗ. Τα ίδια δήλωνα πριν από 3 μήνες, τώρα άλλαξε βέβαια, ανέκωσε πριν όταν έγινε Υπουργός. Να πούμε ότι πολλοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ διαφωνούν με όλα αυτά τα μέτρα. Πιστεύω ότι εσείς βέβαια ως κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν μπορείτε να μας πείτε ποιοι διαφωνούν και διαφωνούν. Υπάρχουν πολλές οργανωμένες αντιδράσεις μέσα στον βασικό πυρήνα των κορμών της κοινοβουλευτικής εσωμάδας, οι οποίοι λένε ότι και εγώ συμφωνώ καλώς να μειωθούν οι μεγάλες συντάξεις, οι οποίες δεν δικαιούνται κάποιοι άνθρωποι που βγήκαν σύνταξη στα 50, να μειωθούν μεγάλοι μισθοί των 3.500 και 4.000 στο δημόσιο, αλλά να μην μειωθούν και οι συντάξεις των γερόντων, των μισθωτών. Όταν το εισόδημα έχει πέσει δραματικά, προχθές μας ήρθε μια ανακοίνωση από το Σύλλογο των Υπαλλήλων στο Δήμο, που μιλάνε ότι έδειξαν 5 μισθούς σε ένα χρόνο. Με αυτούς τους ανθρώπους τι πρέπει να γίνει, δεν πρέπει να ζήσουν κι αυτοί. Και το λέω αυτό, να σας πω ένα παράδειγμα. Λέτε και καλώς έβαλε μια ανακοίνωση ο πρόεδρος της Βουλής ότι μειώθηκε η βουλευτική σας αποζημίωση κατά 30% σε αυτά τα 2 χρόνια του μνημόνιου. Ένας βουλευτής έχει ένα μέσο όρο. Από ό,τι λένε, 70.000 ευρώ αυτή τη στιγμή, πέτει ο Μάριος Κουκουλόπουλος, το λέω εγώ, ενώ πρέπει να έφτανε σε 100.000 ευρώ. Πιστεύω ότι είναι λίγα τα χρήματα που παίρνει ένας βουλευτής σε σύγκριση με έναν μισθωτό που παίρνει 800 ευρώ το μήνα. Καταρχήν, να σας πω, επειδή αναφέρεστε στον δημόσιο τομέα. Ο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα όλοι δεν συμφωνούμε ότι ήταν διωγγωμένο. Όλοι δεν συμφωνούμε ότι υπήρχαν άνισες κατηγορίες εργαζομένων οι οποίες κάνανε υψηλές αμοιβές. Όλοι δεν συμφωνούμε ότι έπρεπε να μειωθεί. Εμείς οι ίδιοι το λέγαμε και προεκλογικά, πέραν από την κατάσταση τη σημερινή και σε αυτήν την κατάσταση που βρεθήκαμε και πέραν τρόικα στην μνημονίου, λέγαμε ότι οφείλει να υπάρξει ένα εξαφρολογισμό στο δημόσιο. Και αυτό γίνεται. Ο εξαφρολογισμό στο δημόσιο γίνεται. Το δημόσιο πλέον δεν είναι ένα κουμπαρά και ποτέ δεν έπρεπε να είναι ένα κουμπαρά στον οποίο θα διορίζαμε συνεχώ και επαγορίστου για να μπορούμε να εξυπηρετούμε κομματικά συμφέροντα. Ορθώς αυτό έχει σταματήσει. Η εξυπηρέτηση κομματικών συμφερόντων. Όπως επίσης έχει σταματήσει και αυτό που θεωρούσαμε μέχρι τώρα ότι υπάρχει ένα τσουβάλι και νομίζουμε ότι μπορούμε να βάζουμε μέσα τα χέρια μας, να βάζουμε πάντα χρήματα και να πληρώνουμε μισθός. Δεν μπορούμε πλέον και δεν μπορεί το ελληνικό δημόσιο με αυτή την πληθώρα δημοσίων υπαλλήλων που υπάρχει να πληρώνει άλλους μισθούς. Άρα λοιπόν εκεί υπάρχει ένα εξωφορολογισμό. Ρωτήσατε και κάποια άλλα πράγματα. Αυτό όσον αφορά τη λειτουργία δημοσίου, που πρέπει να γίνει πιο αποδοτική. Λιγότερο κοστοβόρα και ξέρετε, η Ελλάδα έχει από τις μεγαλύτερες δαπάνες για το μισθολογικό κόστος. Το κάτι, οποίο εμείς πόσο κύριε. Κάτι που αυτή τη στιγμή όμως εμείς μέσα. Αστικές δαπάνες, οι δαπάνες τρομών πόσο είναι. Δεν είμαι προχείρο σε αυτή να σας απαντήσω ακριβώς το μέγεθος, αλλά μέσα από το 2009 μέχρι σήμερα έχουν μειωθεί σε μεγάλο ποσοστό. Και επειδή ρωτήσατε και για τους βουλευτές και το μισθό. Και για τα προνόμια και τα υπόλοιπα. Αυτό το σας λέω ότι με τον κύριο Μόσορο συμφωνώ με αυτά που είπε προχθές στο Άρτη, στον Νίκο του Χατζηνικολάου. Και σας λέω λοιπόν εκεί, ότι έχει υπάρξει η αντίστοιχη μεγάλη μείωση που έχει υπάρξει σε όλους τους άλλους κλάδους. Και επειδή με ρωτήσατε για την ανισοκατανομία αυτή που αν υπάρχει σε σχέση με τους δημοσίους υπαλλήλους, σας αναλέω εκεί ότι για έναν βουλευτή επαρχίας, όπως είμαι και εγώ, δεν περισσεύουν χρήματα από αυτά τα οποία έχουν τεθεί έτσι όπως έχουν τεθεί στο δημόσιο διάλογο. Ίσως περισσεύουν στους βουλευτές της Αθήνας, κύριε Δημοκρατή. Η δημοκρατία έτσι όπως είναι σήμερα, η ελευθερία κοστίζει πολύ. Κοστίζει πολύ και γι' αυτό τον λόγο πρέπει να γίνουν και κάνουν και μεγάλες προσπάθειες να αλλάξουν και σε επίπεδο πολιτικής πολλά πράγματα και ο εκλογικός νόμος να αλλάξει. Και οι πρώτες περιφέρειες να υπάρχουν. Είχατε κάνει και εσείς προτάσεις. Βεβαίως. Και ως γραμματέας του τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ είχαμε κάνει προτάσεις. Είχαμε μάλιστα κάνει πρόταση και για την αλλαγή του νόμου περιφύνησης υπουργών που έγινε και οφείλει να γίνεται. Και επίσης σας λέω ότι πρέπει να αλλάξει και ο νόμος περιφύνησης υπουργών και φυσικά με την αντίστοιχη τροποποίηση στο Σύνταγμα, αλλά και η ασυλία
για τους βουλευτές. Η οποία όμως, Σασιλία, και εγώ θέλω να το τονίσω αυτό, σας πληροφορώ ότι όλο το τελευταίο διάστημα που σε όποια ανάγκη υπήρξε περί ασυλίας ημί, η μεγάλη πλειοψηφία είναι η οποία παραβλέπεται σαν δικαστήριο. Πρέπει να παίρνουν σύνταξη οι βουλευτές από τη Βουλή ή πρέπει να συνεχίσουν να παίρνουν τις, να μετράνε ως συντάξιμα χρόνια αυτά που έχουν στη θητεία τους στο Κοινοβούλιο, στον τομέα των ασφαλιστικών τους. Σε καμία περίπτωση η Βουλή δεν είναι μέσο προσπορισμού. Και το λέω αυτό γιατί. Και επίσης, λέω ότι δεν πρέπει να είναι μέσο προσπορισμού και σας λέω επίσης ότι αν μετριούνται σαν χρόνια συντάξιμα, μετριούνται από την άποψη ότι αφήνει το επάγγελμά σου όλη αυτή την περίοδο. Αλλά στο τέλος δικαιούται ο καθένας τη μία σύνταξη την οποία. Το λέω αυτό κύριε Θεκουρή, γιατί και οι δύο επικεφαλείς, οι δύο μεγάλοι ταγοί των κομμάτων εξουσίας και ο σημερινός πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου και ο επικεφαλής της σημαντικής αντιπολίτευσης είναι βουλευτές του 1981. Δεν ξέρω αν θα έπαιρναν ποτέ σύνταξη βέβαια από το κύριο επάγγελμά τους όταν 30 χρόνια βουλευτές θέλουν να κάνουν αυτή την εισαγωγή για να πω ότι ο Αντώνης Σαμαράς έθεσε στην δική του προγραμματική διακήρυξη στο Ζάμπιο στόχους συνταγματικής αναθεώρησης που περιλάμβαναν και νομίζω το όριο θητείας των πρωθυπουργικής θητείας την οποία την έθεσε 4 σε 2 τετραετίες. Το ίδιο και στους βουλευτές. Δεν θα ήταν καλό κάποια στιγμή η Βουλή να σταματήσει ένα κλειστό κλαμπ, τουλάχιστον σε επίπεδο Αθηνών, όπου τα τζάκια βάζουν από πατέρα σε γιο και σε εγγονό και να λειτουργήσει η δημοκρατία αντιπροσωπευτικά. Ποιο δεν πρέπει να είναι μια δημοκρατία αντιπροσωπευτικά όταν ο κόσμος, οι δύο κόσμος εκλέγει τους αντιπροσώπους τους. Δεν εκλέγουν οι γονείς τους αντιπροσώπους τους, τους εκλέγει ο λαός. Από εκεί και πέρα όμως. Τώρα με το σφαίρι που σταματάει, θα υπάρξει αξιοκρατία. Να σας πω λίγο κάτι. Μην απευθυνθείτε σε μένα γι' αυτό, γιατί ούτε το έζησα ούτε το εφάρμοσα. Είναι μια εποχή ευτυχώς μακρινή. Ναι, συμφωνώ βέβαια σε ούτε την ρίχνει και κανένα ευθύνη σε εσά. Απλώ λέω ότι υπάρχουν κάποια τζάκια στην πολιτική, τα βλέπουμε και στι ναι, μόνο σε επίπεδο. Αλλά μιλάμε για εκλεγμένου αντιπροσώπου και όχι διορισμένου. Ναι, αλλά και διορισμένου αντιπροσώπου, οι οποίοι έχουν ένα εκλογικό στρατό από πίσω χιλιάδων κουμπάρων και τα γνωστά, οι οποίοι κατευθύνονται. Δεν είναι ότι οι κουμπάροι βγάζουν βουλευτέ. Εξάλλου νομίζω ότι ο κόσμο έχει αποκτήσει την απαραίτητη ορμότητα για να μπορεί να επιλέγει του αντιπροσώπου του. Ωραία, λοιπόν, αφού πάμε, πλησιάζουμε σε καλό ρυθμό, ανάδει λίγο συζήτηση, εργασιακή εφεδρεία. Μια πρόταση δική σας, την οποία η Νέα Δημοκρατία τη θέτει με ένα άλλο πλαίσιο να υπάρχουν 3 χρόνια, εσείς λέτε ένα χρόνο, ό,τι προγράψατε δηλαδή στο μεσοπρόθεσμο, γιατί να μην υπάρξει και εργασιακή εφεδρεία στους βουλευτές, στους υπαλλήλους της Βουλής, οι οποίοι είναι υπερδιπλάσιοι των πριν από 20 χρόνια. Δηλαδή είναι 2.000 υπάλληλοι αυτή τη στιγμή, δεν έχουν καρέκλες μέσα. Δηλαδή σε αυτούς τους υπαλλήλους της Βουλής, οι οποίοι κάποιοι σημερινοί υπουργοί έχουν διορίσει τις κόρες τους, το ξέρουμε ότι υπάρχουν όλων των παρατάξεων υπουργές, εγώ θυμάμαι τον Πασόκ, και επίσης έχουν διορίσει γιους, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΛΑΟΣ, έχουν βολέψει όλο τον κόσμο σε αυτά τα στιγμή. Γιατί να μην είναι αυτά στα οποία αναφέρεστε είναι ιστορίες παλιές. Το τελευταίο διάστημα και το διάστημα το οποίο εγώ είμαι στην Ελληνική Βουλή δεν έχουν γίνει αυτοί οι γνωρισμοί. Ναι, δεν το ξέρω τώρα. Γιατί να βάζουν τα ποσότητα να είναι στη Βουλή. Να βάζουν τα πράγματα στη θέση τους. Υπήρξε μια επιόπωση του δημοσίου μέσα σε 5 χρόνια η Νέα Δημοκρατία έκανε προσλήψεις 35.000 ανθρώπων. Πράγμα καταστροφικό για το δημόσιο, πράγμα καταστροφικό για την ελληνική οικονομία. Μέσα σε 2 χρόνια έφυγαν από το δημόσιο και σταμάτησαν να χρηματοδοτούνται από αυτό 34.000 υπάλληλοι και μετά που ανέλαβε το Πασόκ. Έχουμε την υποχρέωση αλλά και την ανάγκη να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τους εργαζόμενους στο δημόσιο. Εκεί λοιπόν τίθεται και η εργασιακή εφεδρεία. Η εργασιακή εφεδρεία, η οποία είναι αριθμό δημοσίων υπαλλήλων, πρέπει να τον απεντάξει από το δημόσιο. Δεν έχουν οριστεί όλες οι προϋποθέσεις για αυτό. Δουλεύεται το προεδρικό διάταγμα για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον παραγωγικό κόσμο μέσα στο δημόσιο, να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους παραγωγικούς δημοσίους υπαλλήλους και φυσικά όχι για να τους βγάλουμε απέναντι, αλλά να μπορέσουμε μαζί με τους δημοσίους υπαλλήλους να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες στον Έλληνα πολίτη και να ξαναοριοθετήσουμε ποιο είναι το δημόσιο συμφέρον. Το δημόσιο τμήμα συμφέρον είναι ένα. Να εξυπηρετείται ο πολίτης. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι της Βουλής αυτή τη στιγμή. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι της Βουλής και στον βαθμό που εντάσσονται και αυτοί στο στενό δημόσιο τομέα θα κρυφθούν και αυτοί. Πρέπει να κρυφθούν. Συμφωνώ. Λοιπόν, λέμε μειώσεις
στα εισοδήματα, στο λαϊκά εισοδήματα και εσείς ήδη έχετε υποστεί μια σημαντική μείωση. Μάλιστα, ο πρώτος βουλής, ο κ. Βετζάνικος, είπε ότι εξοικονομήθησαν 1,5 εκατομμύριο ευρώ από αυτή την σύμβαση λύση που έχετε, που λύγει και τώρα θα πάρει το λίγο 1.800 κυβικών οι βουλευτές της επαρχίας, 1.400 οι βουλευτές των Αθηνών. Βλέπουμε όμως και ένα θέμα που ανέβη στο πρώτο θέμα πριν μια εβδομάδα. Ο κ. Βενιζέλος κυκλοφορεί μια με BMW της τάξης των 750.000 ευρώ. Όταν ένας βουλευτής της επαρχίας κυκλοφορεί με ένα αμάξι των 1.800 κυβικών, είναι δυνατόν ένας υπουργός, ο οποίος επαγγέλλεται την οικονομία στο κράτος, να έχει ένα αμάξι το οποίο αξίζει, κοστίζει 750.000 ευρώ, δεν είναι πρόκληση? Νομίζω ότι δεν είναι το σημαντικό αυτό το οποίο τίθεται σε επίπεδο Κουτσομπολίου, αν θέλετε, ή σε επίπεδο Ελληνικού ή σε Ελληνικού ή τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ανάγκες για συγκεκριμένα στελέχη της κυβέρνησης, υπάρχουν λόγοι ασφάλεια για συγκεκριμένα στελέχη της κυβέρνησης, τα οποία οφείλουμε και πρέπει να προστατεύουμε. Από εκεί και πέρα όμως, το να υπάρχουν στόχοι. Όχι, το να υπάρχουν στόχοι ή να υπάρχουν εκτιμήσεις ανάλογα με τις περιόδους, αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχουν και άλλοι ανώτεροι λόγοι που πρέπει να τα επιβάλλουν. Ωστόσο, η σημασία έχει ότι στη μεγάλη πλειοψηφία και οι δαπάνες έχουν κοπεί και οι σπατάλες έχουν κοπεί. Και επιτρέψτε μου, αν θέλετε, εγώ ένα προσωπικό παράδειγμα σας αναφέρω στο Υπουργείο, στο οποίο βρίσκομαι και προείσταμαι, μαζί με τον Υπουργό Μελέτη Μόσχελ. Ο προϋπολογισμός σε εμάς το 2009 ήταν 120.000 ευρώ. Ο προϋπολογισμός σήμερα για το 2012 είναι 50.000 ευρώ. Με μεγάλες προσπάθειες του ίδιου του προσωπικού καταρχήν, με μεγάλες μειώσεις, με μεγάλες εξοικονομήσεις, έχουμε καταφέρει και φτάσαμε σε αυτή την πάρα πολύ μεγάλη μείωση. Και αντίστοιχα υπάρχουν και σε άλλα υπουργεία. Και ξέρετε, ήταν πολύ μεγάλα τα λειτουργικά κόστη τα οποία έπρεπε να κόψουμε και τα κόβουμε. Γιατί η χώρα δεν έχει πολυτέλεια πλέον. Να σας πω ένα παράδειγμα στο οποίο πάλι το έχουν κεντρικό θέμα πολλές εφημερίδες. Στον Αέδο διοικητής του, προσωπικό σύμβουλος του Πρωθυπουργού, διόρισε στο γραφείο του την κουνιάδα και απέσπασε στο γραφείο του την γυναίκα του. Είναι πράγματα αυτά χρηστά τα οποία επαγγέλλονται με την πολιτική την οποία εξήγηλε ο κ. Πρωθυπουργός. Και δεν θεάει. Αυτά είναι πραγματικότητες. Κάθε άνθρωπος. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω και να πείτε. Λέω και θα μπαίνατε εσείς στον πειρασμό, πάντως χάρη να διορίσετε τη σύζυγό σας στο πολιτικό σας γραφείο. Είναι θέμα όχι νομιμότητας, είναι θέμα ήθους. Είδαμε υπουργό, ο οποίος απέσπασε στο γραφείο του γυμνάστρια, καμιά σχέση με το αντικείμενο του δικού του αντικειμένου, το αντικείμενο μάλλον στο δικό του υπουργείο. Γιατί ήταν γυναίκα πολιτικού του φίλου. Αυτά τα πράγματα τα οποία ουσιαστικά τα καταργεί ο Γιώργος Παπαδρέου, εφαρμόζουν οι κυβερνώντες, οι υπουργοί, οι υπουργοί. Πάρα πολλά λέγονται, ξαναλέω. Όχι, έχω δει υπάρχει φαίνεται. Το ότι απέσπασε όμως ένας υπουργός, ένας υπάλληλος ο οποίος προέρχεται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Δεν σημαίνει ότι είναι γυμναστής, δεν σημαίνει ότι είναι personal trainer, δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Κάθε καθεστώς έχει. Συγγνώμη, υπάρχουν χίλιες δυο ανάγκες τις οποίες πρέπει να εξυπηρετήσει ένας υπουργός. Και κάθε υπουργός έχει την ευθύνη σήμερα για να κάνει κάτι τέτοιο. Στο πρώτο σκέλος. Όσον αφορά διορισμούς συγγενών και κοντινών ανθρώπων του οικογενειακού περιβάλλοντος. Εγώ θέλω να σα πω κάτι. Και αφορά κυρίως τους ανθρώπους οι οποίοι εκλέγονται και αυτοί οι οποίοι είναι αντιπρόσωποι σήμερα στην Ελληνική Βουλή. Ο κάθε ένας μας οφείλει να αναλαμβάνει τις ευθύνες του απέναντι στην κοινωνία, σε μια κοινωνία η οποία σήμερα δοκιμάζεται. Ο κάθε ένας μας οφείλει να καταθέτει όχι μόνο το ύφος του, αλλά και το ύφος του απέναντι σε μια κοινωνία η οποία είναι σε δύσκολο σημείο. Και επειδή το έχετε θέσει εκεί στην ερώτησή σας, θέλω να σας πω ότι ο κάθε ένας μας, αυτός ο οποίος εκλέγεται, κρίνεται και πρέπει να κρίνεται για αυτά. Εγώ δεν συνεχίζω. Όσον αφορά λοιπόν τους εκλεγμένους, θα κρυθούν. Όσον αφορά τους διορισμένους, έχουν ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες που έχει η κοινωνία και στο ρόλο για τον οποίο τους έχει επιλέξει ο πολιτικός προϊστάμενος. Έχουμε δύο χρόνια μνημόνια, κύριε Υπουργέ. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες. Συγγνώμη, κάτι άλλο. Γιατί αναφερθήκατε και σε προσωπικό παράδειγμα. Λέω, αν θα το θέσει, δεν θα το έκανα ποτέ και δεν θα το κάνω. Σημαντικό αυτό και σε θύμα. Δύο χρόνια μνημόνιο, εκατοντάδες χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις κλειστές και είχαμε συζητήσει, αν θυμάστε καλά, και το 2009 πρωτού να λάβετε την εξουσία, ήσασταν ότι υποψήφιος βουλευτής, τέτοιες μέρες ήταν και λέγαμε κάντε κάτι για την οικονομία.
Τελικά δεν έγινε τίποτα για την οικονομία και από την προηγούμενη κυβέρνηση και από την παρούσα. Μπήκαμε στην τίνη της κρίσης, της παγκόσμιας κρίσης, απροετοίμαστη. Βέβαια, το λεφτά υπάρχουν ήταν ένα θεολόγημα της στιγμής και καλώς το είπε για μένα προεκλογικά. Δεν ξέρω αν το ξαναπεί ο κ. Πρωθυπουργός στις επόμενες εκλογές. Ακούω πολλές φορές σκληρά αναγκαία τα μέτρα. Δηλαδή, ακούω υπουργούς σας, το οποίο έχουν μια μεγάλη αστική περιουσία, είναι, αν θέλετε, τα οικογενειακά του περιβάλλοντα είναι πάρα πολύ πλούσια, να λένε σκληρά αναγκαία τα μέτρα. Μπορείτε και πιστεύετε ότι ένας υπουργός, ο οποίος έχει ένα μεγάλο αστικό περιβάλλον με πολλά χρήματα και καλό θα έχει, δεν πέρασε στη διαδικασία πώς θα βγει, γιατί τα βρήκε, να νιώσει τον φτωχό της Νάωσας, ο οποίος δεν έχει να βάλει πετρέλαιο αυτή τη στιγμή στην οικογένειά του, δεν θα ζεσταθεί το χειμώνα. Έχετε το ίδιο προσανατολισμό, όχι εσείς, ενώ οι υπουργοί της κυβέρνησης. Δηλαδή, όπως είπε και Αντωνέτε, γιατί τα φόντα δεν έχουν παντεσπάνει, μάλλον αφού δεν έχουν ψωμί, γιατί δεν έχουν παντεσπάνει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Πιστεύω ότι σήμερα ζουν στην κοινωνία, έτσι. Να σε χαρώ. Ζουν στην κοινωνία. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει νομίζω σήμερα υπουργός ο οποίος είναι μακριά από την κοινωνία. Και πολύ περισσότερο οι βουλευτές, οι οποίοι έχουν την ανάγκη της κοινωνίας, είναι σε καθημερινή επαφή, βρίσκονται μέσα στην κοινωνία και βρισκόμαστε μέσα στην κοινωνία, γιατί και εγώ βουλευτή είμαι. Και ακούμε το τι συμβαίνει και γινόμαστε δέκτες όλων αυτών των προβλημάτων. Σαφώς και υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Σαφώς και δεν είναι εύκολη η θέση μας. Σαφώς και είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία πραγματικά δεν θα θέλαμε να ξανάρθει πολιτικός. Σαφώς και μπαίνοντας κάποιος στην πολιτική, δεν θα ήθελε να αντιμετωπίζει τέτοιες δύσκολες καταστάσεις και έκτακτες ανάγκες. Αλλά και πείτε μου, τι θα κάνουμε, τι επιλογές έχουμε εμείς σήμερα πέρα. Το να μπορέσουμε να κρατήσουμε και να στηρίξουμε το ελληνικό κυνηγοκυριό και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε έναν πίνακα ασφάλειας. Από την άποψη ότι θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πολύ χειρότερα. Και ξέρετε, το έχουμε πει αυτό σε κάθε έκταση. Το έχουμε πει ότι η χώρα έφτασε σε καταστροφή. Έχουμε πει ότι αν δεν υπήρχαν όλες αυτές οι ανάγκες, με την κακή τρόπη, όπως αποκαλείται, με την παρέμβαση των ξένων, σήμερα θα ήμασταν πολύ δυσκολότερα. Να σου πω κάτι. Δυστυχώς το οξυγόνο μας είναι δανεικό. Τα λεφτά που παίρνουμε είναι δανεικά. Και χρειαζόμαστε όμως αυτά τα χρήματα σήμερα. Να σας ρωτήσω για κάτι ακόμα. Σκεφτείτε στην Ελλάδα σήμερα, αν δεν ήταν έτσι η κατάσταση. Αλλά ζούσαμε την παγκόσμια κρίση. Να ερχόταν η ελληνική κυβέρνηση και να έλεγε ελληνικά λαέ και ελληνικό κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνει 7 δισεκατομμύρια για βοήθεια σε μια άλλη τρίτη χώρα. Το έχουμε σκεφτεί ποτέ αυτό. Σε αυτήν την κατάσταση ανάγκη είμαστε. Και εκεί πάνω διαπραγματευόμαστε. Εκεί πάνω υπάρχουν συνεχείς αλλαγές, υπάρχουν συνεχείς βελτιώσεις. Αλλά δυστυχώς είμαστε σε αυτή την ανάγκη. Μακάρι να υπήρχε ο πλούτος ο οποίος πρέπει να υπάρξει στη χώρα. Θα σας πω ότι βέβαια ότι έχετε ένα σενάριο, ένα μονόδρομο ο οποίος μιλάει για τρόικα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο προεκλογικά λέγεται ότι δεν υπήρχε τέτοια σκέψη βέβαια με τον Στρόσκαν. Τα ανέτρεψε, υπήρχαν και επαφές πριν ήξερε την πραγματική οικονομική κατάσταση του κ. Παπαδρέου και δεν ήταν ακόμα να γνωρίζει ένα επικεφαλή τη αξιωματική αντιπολίτευση το τι γίνεται σε μια χώρα. Τι εννοείται δηλαδή, ότι και η Πορτογαλία μπήκε στην Τρόικα επειδή ο Παπαδρέου είχε συμφωνήσει. Όχι, δεν υπάρχει. Και η Ιρλανδία γνώριζε την κατάσταση. Τρόικα επειδή είχε συμφωνήσει. Γνώριζε την κατάσταση. Υπήρξε μια πρωτόγνωρη διαδικασία στην Ευρώπη, η οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλεται τη προσπάθεια τη ελληνική κυβέρνηση. Δυστυχώ φτάσαμε στο σημείο να χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερα ελληνικά. Εκεί έπρεπε να υπάρξει μια συνέργεια που θα βοηθούσε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολούθησε η Πορτογαλία, ακολούθησε η Ιρλανδία, βλέπετε πολλές άλλες χώρες οι οποίες είναι δύσκολα και μακάρι να μην ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο τον οποίο ακολουθούμε εμείς. Αλλά επίσης ακόμα περισσότερο τώρα γίνεται ιδιαίτερα αναγκαίο και πιο έντονο από ποτέ να δούμε πιο ισχυρούς και μόνιμους μηχανισμούς στήριξης των χωρών της Ευρώπης, πιο ισχυρές και μόνιμες διαδικασίες στήριξης των οικονομιών μας. Έτσι ώστε να μην φτάσουν σε τέτοια σημεία. Και βλέπετε ότι αυτό δεν θέλει μόνο η Ελλάδα. Είναι διεθνές το ενδιαφέρον, είναι παγκόσμιο το ενδιαφέρον. Το θέλει και η Αμερική, το θέλουν οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι και εκεί βέβαια οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι πρέπει να πάμε ακόμη πιο αποφασιστικά σε επίπεδο πολιτικής βούλησης για την Ευρώπη. Το λέω αυτό με την έννοια ότι όλα τα σενάρια που δημιουργούνται σε ένα γραφείο, ένα πολιτικό, ένα βουλευτικό ή αν θέλετε ένα δικηγορικό γραφείο, μια επιχείρηση, υπάρχει και εναλλακτική λύση. Έτσι, δεν υπάρχει μονόδρομο σε μια διαδικασία, λες ότι θα πέσει στο ποτάμι, προσπαθεί να βρει και κάποιου άλλου τρόπου. Σε αυτό το ποτάμι υπήρχαν και άλλες διέξοδοι με τα σύμφωνα με άλλα τα κόμματα, όπως η Ρωσία, η Κίνα. Αυτά δεν αποτελούν δηλαδή, έχετε κάνει προσπάθειες να βρείτε
διαμελακτικές διεξόδους οικονομικές στην Ρωσία. Σας τονίζω λοιπόν κάτι. Ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια δεν ήταν μόνο ότι χρειαζόμασταν χρήματα δανεικά, πήγαμε να τα διαπραγματευτούμε, τα πήραμε, δεν τα πήραμε και προχωράμε. Ξέρετε ότι υπήρχαν σημαντικοί σταθμοί, όπως για παράδειγμα η απόφαση του περασμένου Μαρτίου στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου μας έδωσε περισσότερες δυνατότητες και απάλληλε λίγο τις προϋποθέσεις δανεισμού. Η απόφαση του ΣΥΣ 1ης Ιουλίου, που είναι αυτός ο μεγάλος στόχος σήμερα να μπορέσουμε να το κατοχυρώσουμε, που και εκεί υπήρξαν πολύ ευνοϊκότεροι όροι για τον δανεισμό της Ελλάδας, είναι συνεχείς αυτές τις διαπραγματεύσεις. Και είναι συνεχής η προσπάθεια να βρούμε τρόπους και οικονομικούς πνεύμονες για τη χώρα. Σας θυμίζω για παράδειγμα την εισαγγελία που έγινε κιόλας και προχωράει σε πολλά ζητήματα και για την εξόρυξη υδρογοναθάρακων στο Αιγαίο και τις έρευνες που γίνονται σε αυτά. Το οποίο και αυτό σε επίπεδο, αν θέλετε, όχι μόνο δημοσιογραφικό, αλλά και μακρινής έτσι νοσταλγίας, πάρα πολύ και τώρα το ακούμε. Τώρα ξεκινάει. Υπήρξαν λοιπόν κάποια παράλληλα πυροτεχνήματα. Όπως για παράδειγμα ότι θα ερχόταν η Ιαπωνία να μας σώσει ή η Ρωσία να μας σώσει, κανείς δεν σώζει κανέναν. Η κατάσταση είναι αυτή. Υπήρχε μια συγκεκριμένη περίπτωση στη χώρα και υπήρχαν συγκεκριμένοι δανειστές στη χώρα που μπορώ πολύ εύκολα να σας κάνω μια αναλογική σε κάθε ένα προσωπικό νοικοκυριό το οποίο είναι δανεισμένο σε μια τράπεζα, τι δυνατότητες έχει ή δεν έχει να διαπραγματευτεί και η χώρα μας είχε συγκεκριμένες ανάγκες τις οποίες έπρεπε να ικανοποιήσει. Από εκεί και πέρα, η κατάσταση δεν λύνεται ούτε με μια μαγιά, όπως είχαμε να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με νεφελώδεις και γενικόλογες προτάσεις που λέει η Νέα Δημοκρατία. Και δεν το λέω εγώ, το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το λέει το ίδιο το Λαϊκό Κόμμα. Εγώ διατημένω και πάλι και σας μιλάω για τη Ρωσία, γιατί η μαφία στην οποία εκλέγεστε είναι ο κατεξοχήν νομός ο οποίος εξάγει τα προϊόντα, το βασικό του προϊόν, το 60% των εξαγωγών, πάνε στη Ρωσία. Από ό,τι ξέρουμε, βέβαια, οι σχέσεις της κυβέρνησης με την ρωσική κυβέρνηση δεν ισχύει πολύ καλό επίπεδο όπως υπήρξαν την εποχή του Καλαμαρί. Μια σειρά παραμέτρων όπως ο αγωγός, ο οποίος δεν ολοκληρώθηκε ποτέ ή δεν ξεκίνησε ποτέ, και άλλοι παράμετροι που έχουν να κάνουν με την πρόσδεση, αν θέλετε, της ελληνικής κυβέρνησης στον αμερικανικό παράγοντα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύετε ότι η οικονομία της χώρας μας θα είναι καλύτερα με ένα άνοιγμα το οποίο το έκανε και ο Αντρέας Παπαδρέου στην εποχή του στην Ανατολή, στη Ρωσία, στην Ουκρανία, στις ανατολικές χώρες, ώστε να ξεφύγουμε από την δέσμευση αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Σε ευρωπαϊκό κράτος είμαστε, συγκεκριμένες βάσεις και συνθήκες έχουμε, συγκεκριμένες υποχρεώσεις έχουμε. Αυτές είναι οι συνθήκες, αυτές είναι οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά όμως τις χώρες της Ανατολής ή τις διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις με τη Ρωσία και άλλες ρωσικές και προρωσικές δημοκρατίες, υπάρχουν, εξελίσσονται, δεν λέει κανείς ότι έχουμε κόψει προς τα εκεί τις σχέσεις μας και αυτά είναι ενδυναμώνονται. Πρόσφατα ο Υπουργός Εξωτερικών έχει πραγματοποιήσει σειρά ταξιδιών προς τις χώρες της Ανατολής. Συνεχίζονται οι εξαγωγές όπως συνεχίστηκαν φέτος και για τη μαφία. Έχουμε πρόσβαση και έχουμε στόχευση για τους Ρώσους τουρίστες οι οποίοι προτιμάνε την Ελλάδα. Έχουμε παραδοσιακούς δεσμούς αλλά που οφείλουμε και πρέπει να τους καλλιεργήσουμε. Έχουμε σχέσεις και προσπαθούμε και εμείς και εγώ από τη θέση μου να μπορούμε να κάνουμε όλες αυτές τις διαδικασίες πιο εύκολες ώστε να φτάνουν τα προϊόντα μας επάνω. Σας θυμίζω ότι μεγάλο χρόνο δώσαμε φέτος και για τις άδειες διαίρεσης ώστε έγκαιρα να είναι έτοιμες και να φύγουν τα προϊόντα της μαφίας. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε αφήσει ή κάτι το οποίο το έχουμε απομακρύνει ή αποκλείσει. Έχουμε τις σχέσεις μας, συνεχίζουμε και οφείλουμε να τις καλλιεργήσουμε και σωστά. Εσείς λέτε ότι η πολιτική της Ελλάδος είναι μονόδρομος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση σε βασικά σημαντικά σημεία όπως τα σύνορά μας δεν τα εγγυάται ποτέ, δεν εγγυήθηκε ποτέ την εσωτερική μας. Νομίζω. Τελευταία, εγώ μπορώ να σας πω το παράδειγμα των δηλώσεων και των παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την Κύπρο και την εξόρυξη αερίου. Όπως επίσης να σας θυμίσω ότι είναι οι πολλές ευρωπαϊκές χώρες σήμερα που μας δανείζουν χρήματα. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι είναι στα σενάρια της συνωμοσιολογίας τα δημοσιεύματα, τα πρόσφατα δημοσιεύματα για την απόπειρα δολοφονίας του Καραμαλή και του παρέα της αγγελίας και ο λόγος της απόπειρας δολοφονίας ήταν η υπογραφή της σύμβασης με τον αγωγό ή μάλλον η στενότερη σχέση με την Ρωσία? Είναι σενάρια συνωμοσιολογίας? Θεωρώ ότι είναι σενάρια συνωμοσιολογίας. Θεωρώ ότι είναι σενάρια που προσπαθούν να καθαρίσουν αναμνήσεις μαύρες μιας πολύ κακής περιόδου για τη χώρα. Μάλιστα.
Το σλόγγαν, αν θέλετε, εδώ και 2 χρόνια που ακούμε από την κυβέρνηση είναι μέτρια υπεροικοπία. Υπάρχει αυτή η θεώρηση, την οποία την μεταφέρετε και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που κατά τη δική μου εκτίμηση, τουλάχιστον τα μέσα ενημέρωσης των Αθηνών, συμπλέουν με την κυβέρνηση ένα μεγάλο βαθμό. Δική σας εκτίμηση. Δική μου εκτίμηση, αυτό βεβαίως. Λέω, αν και προθέσω. Ναι, ένας νέος πολιτικός, όπως ο Γράφης Ξυνίδης, είπε ότι αν εγώ στην κοινωνία της Ξάνθης, εγώ που είναι από την Κομωτινή, με ποιος είναι, και με γιορτώσουν, καλώς θα το κάνουν. Εσείς θα μπορούσατε να περπατήσετε μια μέρα στο σημερινό παζάρι της αγοράς, της Βέρας, της Νάος Αλεξάνδρειας, για να ακούσετε τα προβλήματα του τόπου. Βγαίνετε αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Κύριε Γιάννη, σήμερα ήμουν και στην Νάος και στη Βέρα. Βγήκατε στο Βέρα. Και βγήκα και έξω σαφώς και άνετα μιλάμε με τους φίλους και τους συμπολίτες. Αυτό να σα πω κάτι. Είπε ο κ. Ξυνίδης κάτι. Είπε ο κ. Ξυνίδης κάτι. Και ο Ξυνίδης αναφέρθηκε σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Σε μια πολιτική αντίληψη και μια πολιτική συμπεριφορά όλων των προηγούμενων ετών που έχει οδηγήσει στην αίσθηση και την εικόνα η πολιτική σήμερα να είναι από το Bombay Dragon ή η πολιτική να είναι αυτή που ευθύνεται για τα πάντα. Εγώ θέλω να σα πω κάτι. Η σημερινή κυβέρνηση, οι σημερινοί βουλευτές είναι αυτοί που παλεύουν και έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν πολλά από αυτά τα οποία μέχρι σήμερα υπήρχαν. Για παράδειγμα, δεν γίνονται διορισμοί σήμερα, κύριε Ελευθεριάδη, δεν γίνονται τα ρουσέτια με τον τρόπο όπως είχαμε παλιότερα, με την ένταση, αν θέλετε, και με όλα αυτά τα οποία ζητούσαν ή γίνονταν. Δεν υπάρχουν αυτές οι παρεμβάσεις οι οποίες υπήρχαν και επιπλέον, εγώ πιστεύω και είναι επίθεση μου αυτό, ότι ο κόσμος, οι συμπολίτες μας, μπορούν και διαχωρίζουν αυτούς οι οποίοι έχουν μπει στην πολιτική με άλλα κριτήρια και άλλα κίνητρα και αυτούς οι οποίοι έχουν μπει στην πολιτική για να προσφέρουν και να εξελίξουν τα πράγματα. Και εκεί είναι ένα βασικό κριτήριο και εκεί είναι ένα βασικό σημείο. Και οφείλουμε να είμαστε όλοι πάρα πολύ αυστηροί με αυτό, οι πολίτες. Και οφείλουμε από πλευράς πολιτικής, μια ήττα, να είμαστε πάρα πολύ έντιμοι και πάρα πολύ αυστηροί με τη δημόσια παρουσία μας, με τον δημόσιο λόγο μας και κυρίως με τη δημόσια δράση μας. Άρα λοιπόν, τα πράγματα αυτών των εποχών οφείλουν να έχουν τελειώσει και θεωρώ ότι έχουν τελειώσει. Από εκεί και έπειτα. Με ρωτήσατε για το τι μεταφέρει και ποιο είναι το κλίμα. Ναι, το κλίμα είναι αυτό το οποίο όλοι γνωρίζουμε. Το κλίμα είναι αυτό το οποίο είναι δυσκολίες. Είναι κλίμα στενότητας. Αλλά είναι και κλίμα μεγάλης αγωνίας από τον κόσμο, ο οποίος μας λέει ότι πρέπει να το κάνουμε πέρα. Ότι πρέπει να προχωρήσουμε, ότι τώρα πρέπει να πετύχουμε, ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή πλέον. Και εκεί είναι πολύ μεγάλη ευθύνη η δικιά μας για αποτελεσματικότητα. Συμφωνώ σε αυτά που λέτε και ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2013, το Πασόκ θα είναι στην κυβέρνηση. Είδαμε ως προχθές τη δηλώση του κ. Πάγκου, ο οποίος μίλησε για την αναγκαιότητα της κυβέρνησης σε αυτές τις κρίσιμες εποχές με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το τόνισε, δεν ξέρω αν καταλάβατε αυτό. Το ίδιο λέει και αρκετοί βουλευτές σας. Δηλώσεις ο Μίμης Ανδρουλάκης και πάρα πολλοί τις τέσσερις που εκφράζονται σε αυτό το επίπεδο. Δική σας άποψη ποια είναι? Κύριε Φρέαδη, το ενδεχόμενο εκλογών δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Ωστόσο όμως, η ανησυχία των συναδέλφων για να υπάρξει μια συνένεση σε αυτές τις μεγάλες προσπάθειες που έχει να κάνει όχι μόνο με μια κυβέρνηση. Το πρόβλημα, ξέρετε, ξεπερνάει μια κυβέρνηση ή ένα κόμμα. Σήμερα οφείλουμε να βάλουμε πλάτη όλοι μας. Όχι μόνο τα πολιτικά κόμματα, όχι μόνο οι φορείς, αλλά και οι πολίτες. Οι πολίτες το κάνουν και ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα αυτό έχει γίνει με την πολύ μεγάλη προσπάθεια του ελληνικού λαού. Όμως, οφείλουμε να ξεπεράσουμε και άλλες νοοτροπίες που μέχρι σήμερα καλλιεργήθηκαν και που έχουν να κάνουν με το κακό προς το κράτος, με την απομάκρυνση προς τις υποχρεώσεις μας. Γιατί εάν δεν κάνουμε όλα αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε και σύντομα, αυτά τα σκληρά μέτρα κιόλας, δεν θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση. Ο χειρού μιλάει για τον κύριο Πάγκο. Υπάρχουν 2 πρόσωπα στην κυβέρνηση. Ο κύριο Πάγκο δήλωσε ότι πρέπει να υπάρξει κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία. Χθες, χθες είναι δηλώσεις. Δεν ξέρω αν τι γνωρίζετε. Κύριε Φρέαδη, έχουμε, ξέρετε ότι έχει γίνει στο παρελθόν προσπάθεια προσέγγισης με τη Νέα Δημοκρατία εν ώψη της εξαιρετικής κατάστασης που είμαστε. Δεν υπήρξε εκεί πέρα καμία σύγκληση. Επανέρχονται σενάρια. Δεν υπάρχει κανένα σενάριο. Αυτή η κυβέρνηση αναλαμβάνει την ευθύνη την οποία σήμερα έχει. Και αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί ανέχθηνα σήμερα να ζητήσει και να πάρει εκλογές. Και επίσης, ακούω που ζητάνε
τα άλλα πολιτικά κόμματα εκλογές, ξέρετε τι μου θυμίζει, είναι περίπου σαν τους Ρωμαίους αυτοκράτορες στις τελευταίες περιόδους που απλώς εμπειρώνουν να μεθάσει χρή και αυτοί μαλώνανε για την διαδοχή. Δεν το κάνετε εσείς το 2009 όταν ο σημερινός πρωθυπουργός πίεζε επανειλημμένος. Έλεγε ότι πρέπει να γίνουν εκλογές στον Κώστα Καραμαλή. Και κοιτάξτε πόσο δικαιωθήκαμε ότι έπρεπε να φύγει όμως ο Κώστας Καραμαλής. Ναι. Τώρα θα πούμε και μια δημοκρατία. Για τα ελλείμματα, για το χρέος, για όλα αυτά. Και δεν μπορεί κανείς να πει ότι το έλλειμμα μεγαλώνει. Έτσι. Αυτά εκεί πέρα και τον στόχο που έχουμε για την πρωτογενές πλεόνασμα για την έναρξη του 2012, για το πρωτογενές πλεόνασμα για την έναρξη του 2012, είναι αυτός ο στόχος και αυτό υπηρετήσουμε. Περί μαγειρέματος του ελλείμματος, αυτό που είπαν κάποια μέλη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει πάρα πολλές φορές και, και για να μην αναφερθώ σε δικές μας πηγές ή δικές μας εκτιμήσεις, θα σας αναφέρω την έκθεση της Eurostat, η οποία ξεκάθαρα τόνισε ότι από το 2010 και μετά η Ελλάδα έχει ακολουθήσει τους ευρωπαϊκούς κανόνες καταγραφής των δημοσιονομικών στοιχείων και στατιστικών και είναι μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη που το 2010 και μετά η Ελλάδα έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις. Υπουργέ, περνάμε στα τη συμμαθία, ίσω ενδιαφέρον και περισσότερο το τοπικό κόσμο. Πρώτη ερώτηση που μα έθεσε αναγνώστη του blog μα από τα έπειτα όλα, το οποίο παρεμπιπτόντω τη Δευτέρα αναβαθμίζεται και μιλήσατε και εσεί κάποια στιγμή για τη βοήθεια που θα υπάρξει από την κυβέρνηση στα ηλεκτρονικά μέσα στην αναβάθμιση του ρόλου των ηλεκτρονικών μέσων τη νέα τεχνολογία. Με ρώτησε να σα μεταφέρω. Τι θα κάνετε με το προστατευτικό συντρόφο που θέτεται ως πρώτη προτεραιότητα όταν είστε νομαρχιακός σύμβουλος, ήταν από τις πρώτες προτεραιότητες. Τι σκοπεύετε να κάνετε στην περίοδο της κρίσης αυτής, υπάρχει κάποια δυνατότητα? Και ελευθερία, όσον αφορά τον προστατευτικό συντρόφο πολύ συγκεκριμένα, και ναι, που ήταν ένα θέμα που το έχω θέσει και σαν νομαρχιακός σύμβουλος, αλλά και στις εκλογές της βουλευτικής που πέρασαν. Θα σας πω το εξής. Υπάρχει σήμερα ένα επιχειρησιακό σχέδιο στο οποίο οδηγούμαστε αλλαγής του καθεστώτος του ΟΣΕ. Εξυγχρονισμού και αλλαγής όλου του επιχειρησιακού πλάνου του. Ο σιδηρόδρομος και ο προστατευτικός σιδηρόδρομος είναι ένα έργο το οποίο για την Αθήνα και την Πέλα φυσικά και την γύρω περιοχή έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Σε αυτό το πλαίσιο σας λέω ότι συνεχίζουμε να το διεκδικούμε, συνεχίζουμε να το προτάσουμε σαν προτεραιότητα και πιστεύω ότι θα είναι από τις προτεραιότητες τις οποίες πρέπει να βάλει το Υπουργείο Μεταφορών και ο ΟΣΕ στο επόμενο διάστημα. Ωστόσο όμως, αυτή η δύσκολη οικονομική κατάσταση δεν επιτρέπει άμεσες και σύντομες διαδικασίες και επίλυση αυτών των ζητημάτων. Μακάρι να είμαστε σε πολύ διαφορετικό επίπεδο. Ναι, είναι στα προτεραιότητα, παραμένει στην ατζέντα μας και νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει τον τόπο μας. Άλλο σημαντικό ζήτημα για την Εγνατία και ειδικά για την περιοχή της Νάουσης, κάθε τους άξονες Εγνατίας, σήμερα Εγνατία. Ακούμε συνεχώς ότι ο δρόμος πάει καλά. Τώρα είχαμε σε ανακοινώσεις την προηγούμενη εβδομάδα για ότι θα ολοκληρωθεί ένα χρόνο. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα. Έχει βουλήσει από την πλευρά της κυβέρνησης κάποια στιγμή να σταματήσει όλο αυτό το παραμύθι, να γίνει χάρη και να πληρωθεί αυτή η ισότητα του άξονα. Ζωστό. Όταν αναλάβαμε η κυβέρνηση, αναλάβαμε αυτόν τον δρόμο με μια πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Αφήνω όλα τα προηγούμενα για την κακή του χάραξη και για την μη λειτουργική του διαδρομή. Τώρα λοιπόν αναλάβαμε και σαν προτεραιότητα η οποία υπήρχε εδώ για όλη την Ευλαθία και προσωπικά κατέβαλα πάρα πολλές προσπάθειες για να μπορέσουμε να αποχωρήσουμε και να ξεχωρίσουμε αυτό το έργο. Τότε λοιπόν, σε συνεργασία και με την Μαρία Διγιονή, την αντιπεριφερειάρχη, και με το Δήμο Νάουσας και φυσικά με τους ιδιοκτήτες της περιοχής όπου περνάει ο κάθος άξονας, υπήρξε μια πάρα πολύ άμεση κίνηση για να ξεχωρίσει. Και σας αναφέρω μόνο ότι το σώσαμε τελευταία στιγμή. Τελευταία στιγμή δημοσίευσαμε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως όλα τα απαραίτητα γραφειοκρατικά δυστυχώς παραστατικά τα οποία έπρεπε να δημοσιευθούν. Από εκεί και πέρα κινηθήκαμε επίσης πάρα πολύ σύντομα για να μπορέσει να υπάρξει η αποπληρωμή των ιδιοκτησιών ώστε να μπορέσει να αποχωρήσει το έργο. Και αυτό επίσης έγινε και γίνει συνεργασία και με τους ιδιοκτήτες αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών. Το τρέξαμε και αυτό επίσης πάρα πολύ σύντομα. Δρόμος που χωράει. Όπως βλέπετε, έργα έχουν ξεκινήσει και γίνονται. Νομίζω ότι για τα χρήματα αυτά τα οποία είναι δεσμευμένα και για την έκθεση του έργου θα αποχωρήσει σε ικανοποιημένη θέση. Θα κολλήσει κάποια στιγμή και στην Ελλάδα και στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, και σας ξαναλέω, για αμαρτίες προηγούμενων επιλογών θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κινηθούμε έτσι ώστε το έργο και ο δρόμος να ολοκληρωθεί.
Εσείς στη σύσκεψη που θα κάνει ο κ. Καρπατζός στις 1 Οκτωβρίου την επόμενη, το επόμενο Σάββατο, θα συμμετάσχετε, θα έχετε κάποιες προτάσεις εκ μέρους της κυβέρνησης. Θα είναι και ο Γιάννης Μακρότης, δεν ξέρω, έχει δίκιο. Πόσα πρόβλημα θα βρίσκονται εδώ, οπότε θα είμαι στη συνάντηση σας πρόσφατα. Είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι ένα έργο το οποίο και προσωπικά έχω τρέξει ιδιαίτερα και έχουμε κάνει σε συνεργασία με όλους τους φορείς τις απαραίτητες ενέργειες για να φτάσει σήμερα να προχωράει. Μια μεγάλη γκάγκρενα για την Μαθία Αμάρθεια. Διαβάσαμε τις δηλώσεις στη Μακεδονική πρόσφατα που λέτε ότι συμφωνείτε με το μελητήριο. Βασικά όμως υπάρχει ένας άξονας ο οποίος είναι ξεπέραστος, αν δεν κινηθείτε εσείς οι πολιτικοί. Έτσι. Υπάρχει ένας νομικός άξονας που αναφέρεται στην χρήση γης της συγκεκριμένης πρώην επιχείρησης, δεν ξέρω τι ήταν, την χρήση της, της αμάθειας, πρέπει να την αλλάξετε εσείς, δεν είναι θέμα. Ναι, το πρόβλημα, ξέρετε, το πρόβλημα δεν είναι κυρίως για τη χρήση γης εκεί. Το πρόβλημα, υπάρχουν πολλά που ευρύνονται εκεί από την άποψη της ιδιοκτησίας και ασφαλώς και της κρίσης, αλλά να σας είναι θέμα πολιτική μου, δηλαδή τη νομαρχία ή τη. Είναι θέμα τη ίδια τη αμάρτυρα τη νόμιμη εταιρεία. Στην οποία συμμετέχει σε πολύ μεγάλο ποσοστό η νομαρχία και έχει πολύ μεγάλη ευθύνη. Γιατί δεν έχει γίνει τίποτα όλα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί δεν έχει τρέξει τίποτα από όλα αυτά τα οποία διεκδικούσαμε και εγώ ως αντιπολίτευση στην νομαρχία, γιατί αυτή ήταν υπεύθυνη, είχα θέσει πάρα πολλέ φορέ και επιτακτικά και στη συνόηση με το επιμελητήριο και του άλλου φορεί. Όπω επίση και η Ελευθερία, φαντάζομαι θα το ρωτούσατε. Για τον ίδιο λόγο, για ολιγορίες δηλαδή και μη ορθή εκμετάλλευση της εποχής των παχιών αγελάδων, γιατί υπήρξαν, φτάσαμε σήμερα να συζητάμε για πιθανή μεταφορά του χημείου, του τελωνίου, κλείσιμο και όλα αυτά. Ένα σας ρωτήσω κάτι. Σε μια εποχή εξοικονόμησης, σε μια προσπάθεια μεγάλης μείωσης των δαπανών, όταν η ΚΕΑ της κλείρει με πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά, δεν θα έρθει το κράτος που ενδιαφέρεται για το εισόδημα αυτό και τις δαπάνες και να σου πει. Θέλω να μειώσεις. Αν όμως όλα τα προηγούμενα χρόνια είχε προβληθεί και είχε γίνει κάτι ως προς την κατεύθυνση ιδιώτητων κτηρίων, δεν σας λέω να χτίσουμε καινούργια. Κτίρια υπάρχουν. Τις ίδιες τις αμάρτυρες. Ακούγονταν πάρα πολύ καιρό τώρα, ξέρετε, από τα χείλη της νομαρχίας. Αλλά δεν έχει γίνει τίποτα όπως η κατεύθυνση αυτή. Λοιπόν, εσείς θα πάρετε πρωτοβουλία, θα αναλάβετε πρωτοβουλία ώστε να έρθει το νομικό ζήτημα της κρίσης. Εγώ σας λέω ότι σε μέσα συνεννόηση και με το επιμελητήριο για αυτό το θέμα θα προχωρήσουμε και στο επίπεδο αυτό με το νέο νόμο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς που περιέχει διατάξεις ευνοϊκές για να προχωρήσουμε και σε αυτό το ζήτημα. Όπως επίσης, αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουμε λάβει και για το χημείο και για το τελωνείο. Αν και για το χημείο, βέβαια, κύριε Υπουργέ, αν είναι δυνατόν για 1000 ευρώ το μήνα. Να πρέπει να μετακινηθούν χιλιάδες από εδώ εξαγωγής της Μαθίας να πάνε στη Σκύτρα. Δεν πρέπει να μετακινηθούν. Έχουμε κάνει μια προεργασία όλο αυτό το διάστημα με το χημείο της Βέλης, με τις κεντρικές υπηρεσίες και με το τελωνείο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μην υπάρξει κάποια μετακίνηση, αλλά μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα οφείλουμε εδώ στην Μαθία να βρούμε ένα χώρο για να μπορέσουμε να στενέσει. Αν θέλετε, ερώτηση στους βουλευτές συμμαθές, οι οποίοι συμπεριλαμβάνεστε και εσείς, βλέπουμε τον Μητροπολίτη της συμμαθές, τον κύριο Παντελήμωνα, τον οποίο έχετε καλέσει και σε πρώτη ώρα. Σας βάζει τα γυαλιά εισαγωγικά στις σχέσεις που διατηρεί με τον πρόεδρο της ρωσικής κυβέρνησης, τον κύριο Μετβέντεφ. Ζητήσατε ποτέ, άραγε, οι βουλευτές τη βοήθειά του ώστε να αναπτύξουμε για τον τόπο μας σημαντικά ζητήματα όπως ο θρησκευτικός τουρισμός? Υπάρχουν πάρα πολλά θρησκευτικά μία τα οποία οι Ρώσοι θα μπορούσαν να επισκεφτούν στην Μαθία, όπως το βήμα του Αποστόλου Παύλου, η σκήτη της Βέρεση, να δουν και τις αρτιώτες. Πιστεύω ότι ο ρωσικός τουρισμός αυξάνεται συνεχώς στη Βόρεια Ελλάδα, ειδικά μέσω Χαλκιδικής. Θα μπορούσαν να γίνουν κάποια βήματα. Θα του ζητούσατε, του ζητήσατε τη βοήθειά του? Ξέρετε ότι καταρχήν αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τον τόπο μας χρήσιμο, για να μπορέσουμε να απευθυνθούμε στη μεγάλη ρωσική αγορά, κάτι το οποίο σας το είπα και πιο πριν για τη σχέση με την Ρωσία. Από εκεί και έπειτα κάνουμε όλες τις μεγάλες προσπάθειες ώστε να φτιάξουμε αυτές τις υποδομές για να μπορούν να τις επισκέπτονται οι Ρώσοι. Όπως για παράδειγμα, κάνουμε την παλιά Μητρόπολη της Βέλης, η οποία προχωράνε οι εργασίες, στην οποία θα είναι ένα μνημείο το οποίο και αυτό αλλάζει όλο το τουριστικό χάρτη στο κέντρο της πρωτεύουσας του νόμου. Ή τα μεγάλα έργα που προχωράνε και θα διαβάσετε και πρόσφατα διατάχθηκαν στο ΕΣΠΑ, στην Βεργίνα, στο Ανάκτορο και εκεί ολοκληρώνονται επίσης. Μπορεί σιγά σιγά αλλά σημαντικά μνημεία, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε τις βασικές υπομονές. Και υπάρχουν πολλές υπομονές. Να σας αναφέρω επίσης για παράδειγμα ότι μόλις πριν από 10 μέρες σχεδόν, για πρώτη φορά
νομιμοποιήθηκαν οι εγκαταστάσεις στα κοινωνικά κέντρα της χώρας. Στο οποίο άρα, λοιπόν, ποιος το σέβεται. Σε πολλές ανακοινώσεις βουλευτικές, οι οποίες θέλησαν να οικειοποιηθούν, αν θέλετε, αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, υπήρχαν ανακοινώσεις στην Δημαρχία. Γίνονται τελικά οι παρεμβάσεις κατόπιν ενεργειών όταν γίνεται μια τέτοια προσπάθεια συγκροτημένη και επιτυχημένη. Όσο αφορά δεν είχε καμία ανακοίνωση για το θέμα. Μάλιστα. Αλλά ξέρω ότι είχε γίνει μεγάλη προσπάθεια αυτή και ο υπουργός ο κ. Κωνσταντίνου το είχε πολύ θέμα το θέμα και το προχώρησε. Έτσι ώστε σήμερα να έχουμε επεμπλεκτεί από συγκεκριμένα θέματα και υπάρχει και ανακοίνωση της Ένωσης Χειρονομικών Κέντρων για αυτό ακριβώς αυτή την κατάκτηση. Που πάνω απ' όλα η Ένωση Χειρονομικών Κέντρων κίνησε αυτό το θέμα. Ήρθε σε επαφή μαζί μας και έτσι μπορούσαμε και ξεπεράσαμε διάφορα ζητήματα. Πολλά θέματα μας πιέζουν. Ο χρόνος βέβαια είναι πολύ σύντομος πλέον για να ολοκληρώσουμε. Ήδη έχουν περάσει 55 λεπτά από ό,τι με ενημερώνω. Δύο θέματα που συγκλονίζουν την Άωση, νομίζω, οικονομικά. Το τελευταίο προπήριο εργατικό είναι ο Βαρβαρέσος. Έτσι, 200 τελευταία εργαζόμενα δεν υπάρχουν στην προσφατουργία. Προαναράσει είναι μια παλιά ιστορία που νομίζω έχει ξεφύγει. Ακούμε αμερικάνικα, Dream κτλ. Και Founds τα οποία θα έρθουν στην. Στην Άωση, εγώ δεν τα πιστεύω. Μιλάω για το Βαρβαρέσο. Ακόμα περιμένει το δάνειο. Τα 14 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία τα δικαιούνται. Δεν υπήρξε, νομίζω ότι η εταιρεία Βαρβαρέσο δεν υπήρξε μια εταιρεία ανάλογη με την εταιρεία την ΕΚΛΟ, η οποία ήταν πληρωμένη σε πολλές καταστάσεις. Θα τα πάρει τελικά αυτό το δάνειο. Και το βράδυ, όλοι οι άνθρωποι κάνουν μεγάλες θυσίες και μεγάλες προσπάθειες για να στηρίξουν την τοπική οικονομία και δίνουν και πολλές θέσεις εργασίας. Είμαι με τους ανθρώπους σε συνεννόηση, κάνουμε κοινές προσπάθειες, είναι μέλημα δικό μας να μπορέσει να προχωρήσει. Ασφαλώς και αυτό το οποίο δικαιούνται. Ασφαλώς και όσο υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, πρέπει άμεσα να καταβληθεί και προς τα εκεί είναι οι προσπάθειες που κάνουμε με τους ανθρώπους της εταιρείας. Έτσι και είμαστε όλο αυτό το διάστημα στην Ελλάδα. Γνωρίζουμε τις αγωνίες τους, γνωρίζουμε την πολύ μεγάλη προσπάθειά τους, καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες και δυνάμεις και. Σε αυτό είμαστε συμπαραστάτες και είμαι και προσωπικά. Όσον αφορά όμως συνολικά την τοπική. Θα πούμε. Δηλαδή πλέον βλέπω μια ενεργεία που ξεπερνάει το 50%. Πλέον νομίζω ότι είναι περισσότεροι άνεργοι από τους εργαζόμενους στην Νάουσα και στην Ημαθία είναι λιγότερο βέβαια. Η Νέα Δημοκρατία είχε δώσει κάποια προνόμια, αν θέλετε, με εκείνα τα περιβόητα με την περιβόητη επιτροπή ανασυγκρότησης το 2006. Δόθηκαν κάποια χρήματα. Βλέπω όμως τελικά, κύριε Υπουργέ, να κόβεται η σάρκα στο Δήμο της Νάουσας, να κόβονται κάποιες παροχές. Δεν έπρεπε σε τέτοιες περιοχές που υπάρχει πραγματικά δραματική μείωση του ενεργού πληθυσμού, η κυβέρνηση και μέσα σε αυτόν τον αιώνα να υπάρξει μια ιδιαίτερη στήριξη. Τότε λέγανε περί την τέταρτη ζώνη, η οποία δεν λειτουργεί πλέον, δεν έγινε πουθενά στην Ελλάδα και εσείς είχατε δώσει μάχη ως μαχιακό σημείο. Και εντάχθηκε η Μαθία. Όχι, εντάχθηκε η Δημασία ως βουλευτής, το καταφέραμε αυτό να ενταχθεί στην τέταρτη ζώνη. Την προηγούμενη που βέβαια, εδώ δεν υπάρχουν και επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν δράσεις. Σε δηλαδή, θα σας πω. Υπάρχει μια. Εγώ λέω για την Άουσα. Δεν πρέπει να δοθεί κάποια βάση. Όχι μόνο για την Άουσα, για τέτοιου στυλακές ενέργειες. Δεν έπρεπε η κυβέρνηση σε αυτό το κυκαιώνα τη οικονομική τη παλιά να βοηθήσει τα πράγματα κάπω περισσότερο. Κοιτάξτε. Σαφώς και πρέπει να δούμε ένα είναι το βασικό. Ποιο θα είναι το παραγωγικό μοντέλο με το οποίο πάμε από εδώ και μπρος, σαν Ελλάδα, σαν Ημαθία, σαν Άουσα. Και είναι συγκεκριμένες οι δυνατότητες, είναι συγκεκριμένες οι διέξοδοι που υπάρχουν. Στον χώρο, για παράδειγμα, των αγροτικών, η κυβέρνηση έχει φροντίσει να μην θίξει δικαιώματα μέχρι σήμερα και κατακτήσεις, όπως για παράδειγμα δεν θίξει την αγροτική σύνταξη. Έχει φροντίσει και να διευκολύνει την αγορά, έχει φροντίσει να αλλάξει την αγορά με το νέο νομοσχέδιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό το νέο νομοσχέδιο, το νέο νόμο ο οποίο ψηφίστηκε. Έχει φροντίσει και δίνει η Ημαθία, είναι μία από τις τέσσερις πρώτες περιοχές στις οποίες υπάρχει διανομή χτημάτων σε νέους αγρότες και ακτήμονες. Πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα για τον πρωτογενή τομέα. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλά άλλα θέματα τα οποία πρέπει να τα προχωρήσουμε. Πρέπει να τα προχωρήσουμε όμως όχι μόνο σαν πολιτεία. Πρέπει να τα εξελίξουμε και σαν φορείς, σαν συνεταιρισμοί που είμαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση εδώ να έχουμε σοβαρούς και καλούς συνεταιρισμούς στην Άουσα. Που οι άνθρωποι κάνουν καλά τη δουλειά τους, δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον και καταθέτουν όλες τις προσπάθειες για αυτό. Και αυτό πρέπει να εξυγχρονιστεί και να προχωρήσει. Πρέπει να εξυγχρονιστεί η ίδια η αγροτική παραγωγή και αυτό περνάει και μέσα από τον ίδιο τον αγρότη. Πρέπει να είμαστε σαν πολιτεία δίπλα και παράλληλα σε όλα αυτά, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε πλέον κανένα κρατικό παραβατισμό, δεν μπορούμε να έχουμε καμία κρατική υποστήριξη με τον τρόπο τον οποίο υπήρχε. Έχουμε δυστυχώς και πολλές αρνητικές παρεμβάσεις στον χώρο αυτό τον αγροτικό όσον αφορά το κράτος.
Και πρέπει να στηρίξουμε την πραγματική επιχειρηματικότητα να προχωρήσει. Όχι, εγώ μιλάω για μια στήριξη τόνωση, αν θέλετε, των ανέργων σε ένα μεγάλο θύλακα. Όσον αφορά λοιπόν την τόνωση των ανέργων. Την κοινωνική σα πρόνοια, θα έλεγα. Την κοινωνική πρόνοια στι δυνατότητε που σήμερα έχουμε και στο πλαίσιο το οποίο σήμερα έχουμε, έρχονται το επόμενο διάστημα θέσει εργασία, οι οποίε επιδοτούνται. Θέσει εργασία όμω. Όχι επιδοτούμενη ενεργεία. Θέσει εργασία σε συγκεκριμένου φορεί. Και συγκεκριμένου τομεί. Εδώ θα είναι το εργατικό κέντρο τη ΟΕΕ. Το εργατικό κέντρο, το οποίο είναι στην Μαθαία, ο φορέα διαχείριση θα είναι το εργατικό κέντρο τη ΟΕΕ. Ξέρουμε τη σχέση που έχει. Θα μπορούσαν να είναι πολλοί φορεί οι οποίοι διεκδικούσαν. Το εάν κάποιο φορέα δεν διεκδίκησε να είναι και αυτό ο οποίο θα αναλάβει, όχι μόνο εργατικό κέντρο. Και άλλε παρεμβάσει που γίνονται στο τοπικό επίπεδο και σύλλογοι και φορεί. Και θα μπορούσαν να λοιπόν να είναι όλα αυτά. Θα μπορούσε να είναι όλα αυτά, τα οποία όμως πρέπει να προχωρήσουν συντετριμμένα και προς κάποιες κατευθύνσεις. Εγώ λοιπόν λέω το εξής, ότι στην περιοχή μας υπάρχουν δυνατότητες, είναι συγκεκριμένες κατευθύνσεις που έχουμε, είναι ο πρωτογενής τομέας, είναι ο τουρισμός, είναι όλα αυτά τα οποία πρέπει να τα αναπτύξουμε και τα στηρίζουμε. Σας είπα μερικά πράγματα πριν που έχουμε καταφέρει όλο αυτό το διάστημα και από δομές των δρόμων των οποίων πρέπει να ολοκληρώσουμε. Πράγματα τα οποία πρέπει να τα εξελίξουμε και αυτά και επίσης κάτι ακόμα. Οφείλουμε να δούμε και να τη δούμε όχι με ενοχές την ιδιωτική πρωτοβουλία. Οφείλουν να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Οι θέσεις εργασίας σήμερα δεν θα δημιουργηθούν από το δημόσιο. Γιατί οφείλουν να δημιουργηθούν την ιδιωτική πρωτοβουλία και να στηρίξουμε αυτές τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Μας σας είπα ότι δίνουμε κοινούς αγώνες, βεβαίως. Εσείς, α στηρίζουμε ποιους. Όχι, εσείς τη στηρίζετε, λέω, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο είναι υπεύθυνο να δοθούν τα χρήματα. Μέσα σε μια πολύ δύσκολη, καταλαβαίνετε, περίοδο, νομίζω ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης κάνει ό,τι μπορεί και πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί. Τρία λεπτά τελειώνουμε, κύριε Υπουργέ, τη συνέντευξη. Παιδιά, τα παιδιά μας σύντομα θα πάρουν τα δουλειά τους τον Οκτώβριο. Στα σχολεία, στα λύκια, τις νάουσες. Το σημαντικό είναι να δούμε αν γίνεται το μάθημα. Το μάθημα γίνεται. Με γκρίκλεις, έστω και αν είδατε στα DVD τα οποία βγήκαν, ήταν γκρίκλεις οι χαρακτήρες των γραμμάτων. Δεν ξέρω αν το έχετε δει τα DVD τα οποία βγήκαν. Δεν έπεσε υπόψη μου αυτό, αλλά νομίζω ότι θα είναι κάποιο λάθος. Λάθος. Καλλικράτης, ένα εγχείρημα χωρίς πόρους, από ό,τι λένε και οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης και στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό. Σύντομα, ήταν επιτυχημένο το εγχείρημα το οποίο μεταβίβασε όλες τις εξουσίες, μάλλον τις αρμοδιότητες, στους Δήμους και στις περιφέρειες χωρίς δώσει χρήματα. Νομίζω ότι το εγχείρημα του Καλλικράτη σε πρώτη ανάγνωση και πρώτη μεγάλη προσπάθεια ήταν επιτυχημένο. Ήταν κάτι για το οποίο πολλοί άνθρωποι παλέψαμε προς αυτή την κατεύθυνση. Την οποία σήμερα αντιμετωπίζουμε και βλέπουμε. Υπάρχουν ελλείμματα, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν δυσκολίες που πρέπει να ξεπεράσουν γιατί είναι η πρώτη περίοδος εφαρμογής του. Έρχεται άμεσα και νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο θα λύσει συγκεκριμένα ζητήματα που είχαμε μέχρι σήμερα και που έχουμε αντιμετωπίσει στη λειτουργία του Καλλικράτη. Ωστόσο όμως, δεν λέω ότι όλα είναι τέλεια. Και σαφώς από εδώ και μπρος πρέπει να προχωρήσουμε και να χτίζουμε πάνω σε αυτές τις δυνατότητες που έχουμε. Και επιπλέον όμως, θα πρέπει να δούμε. Αν θέλετε, είναι μια θέση δικιά μου ότι θα πρέπει να ενισχυθούν ακόμα περισσότεροι Δήμοι και σε έναν άλλο χώρο, στο να μπορούν να δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας ανάλογα με το τι δυνατότητες υπάρχουν στην περιοχή. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με την κρατική εξουσία και θα κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά νομίζω ότι ο Καλλικράτης, η νέα δομή, έχει τη δυνατότητα να περάσει ακόμα περισσότερες υπηρεσίες. Αρμοδιότητες και πόρους στους Δήμους και έτσι αυτοί να διαμορφώσουν ακόμη καλύτερα το μέλλον τους που το ξέρουν πολύ καλύτερα. Προσωπικές αιτήσεις, δύο τελευταίες για το πολιτικό σας μέλλον. Πάτε για πρωτιά στις επόμενες εκλογές με δεδομένη την ιθρυμοποίησή σας στη Μαθαία. Σε φερειάδη οι εκλογές θα μπορούν να γίνουν ακόμα. Άρα εργάζεστε όμως για τις επόμενες. Εργαζόμαστε συνεχώς γιατί το βασικό δεν είναι η πρωτιά μόνο στις επόμενες εκλογές. Το βασικό είναι το να μπορούμε να είμαστε δίπλα στους συμμαθιώτες, το βασικό είναι να μπορούμε να είμαστε όσο δυνατόν περισσότερο εδώ, μέσα στο δύσκολο πρόγραμμα που έχει αυτή η θέση, την οποία μου εμπιστεύτηκε ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να είναι συνεχώς στις επάλξεις και μάλιστα μέσα των Αθηνών. Αλλά όμως η προσπάθειά μου είναι να βρίσκω όσο περισσότερο μπορώ στην Μαθία και να βλέπω και να συναντώ τους ανθρώπους και τους συμπολίτες μου, αυτούς τους οποίους προχωρήσαμε μαζί, είμαστε σε επαφή και έχουμε βρεθεί σε κοινή πορεία όλο αυτό το διάστημα. Και τελευταία ερώτηση,
Ποια είναι η σχέση με τους άλλους δύο συναδέλφους σας στην Ιμαθία? Υπάρχει τελικά επετηρίδα στην πολιτική, κύριε Υφυπουργέ? Νομίζω ότι η προσωπική μου εμπειρία αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει επετηρίδα στην πολιτική. Άγγελος Στόλκας, φίλες και φίλοι από τα υπερπτερόιδα, από την πρώτη διαδικτυακή συνέντευξη για τα υπερπτερόιδα και φυσικά για τους τηλεθεατές της Πέλα τηλεόρασης. Κύριε Υφυπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Εντάξει, Κωνστάν.